Για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκει τη θέση της στη διεθνή σκηνή και αποκαθιστά την αξιοπιστία της. Η Χρύσα Ρουμελιώτη θα μας πει περισσότερα. Χρύσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα ταξίδια που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι το τελευταίο του ταξίδι ήταν στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, ενώ αναμένεται και το ταξίδι του στην Αμερική. Για να δώσουμε ένα στίγμα των αποτελεσμάτων του ταξιδιού του στο Ισραήλ, να πούμε ότι έχει συμφωνηθεί η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Όπως επίσης στις συνομιλίες του απασχόλησε και η Συριακή κρίση, τόσο με την Ισραηλινή πλευρά, όσο και με τον Αμπού Αμπάς, τον πρόεδρο των Παλαιστινίων. Τώρα να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος τόνισε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι όλη αυτή η κινητικότητα έχει ως στόχο τη δικαίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας. Είναι μια προσπάθεια που αποδίδει, εκτίμησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η χώρα αποκαθιστά την αξιοπιστία της αλλά και το διεθνή της ρόλο, την εικόνα της διεθνώς, και αυτό βοηθά και τη συλλογική προσπάθεια που κάνει η χώρα για την ανακάμψή της. Ευχαριστούμε, Χρύσα, και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνομιλία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Ταξιδεύουμε συνεχώς. Το βλέπω. Αλλά έχουμε πολλά νέα. Η μοίρα των Υπουργών Εξωτερικών. Εξάλλου έχετε περάσει από εκεί τα χρόνια και γνωρίζετε ότι αυτή η κινητικότητα έχει πάντοτε συγκεκριμένο σκοπό και πρέπει να σας πω, μιας και συμπληρώνεται σε λίγες μέρες ένας χρόνος από ότου είχαμε κάνει την πρώτη μας συνάντηση με τη σημερινή μεριότητα και σας είχα πει ότι στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη διεθνή εικόνα της χώρας. Η κινητικότητα αυτή αποδίδει και τα αποτελέσματα είναι αισθητά. Η Ελλάδα ξαναβρίσκει τη θέση της στο γεωπολιτικό της περιβάλλον με αξιοπιστία και σοβαρότητα. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη συλλογική εθνική προσπάθεια να ξαναβρει η χώρα και πάλι τον δρόμο και τον προσανατολισμό της.